Τα μέτρα όμως είναι αυτά που βλέπετε. Τους πάμε και τους χώνουμε κάπου όπου η τοπική κοινωνία ξεσηκώνεται, δεν τους δέχεται. Και εκεί πέρα που τους χώνουμε δεν υπάρχουν και οι υποδομές. Ξέρετε, κύριος Τσούκαλης, off the record, την ώρα που συζητάγαμε, ναι, είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει μια νοοτροπία έξω από την πόρτα μου και όπου να είναι. Σωστό. Ποιος θα τους δεχτεί και πού. Κάπου πρέπει να... Το ίδιο κύριε, ένα λεπτό, σας παρακαλώ να ακούσετε τον κύριο Καπερνάρο και μετά. Μία παράμετρο πριν μιλήσει ο κύριος Καπερνάρος, ξέρετε ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, η εγκατάσταση μεταναστών σε στρατόπεδα είναι παράνομη. Ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, το γνωρίζετε. Όχι, ότι το μόνο που προβλέπεται είναι. Φτάσει, θέλω να πω ότι. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Όχι, το αναφέρω για την ετοιμότητα τη χώρα μα, για το θεσμικό εκεί πλαίσιο. Που φτάσει, για την απουσία παντελώ. Ψηλά έτσι γράμματα. Κύριε Καπερνάρο. Μέχρι που να δοθεί κάποια λύση. Πες μου τη διάταξη. Έλα, σας παρακαλώ. Μέχρι που να δοθεί κάποια λύση. Δηλαδή, ή να ρωτήσουν τους πατρινούς να τους πούνε αν τους επιτρέπουν να τους πάνε στο στρατόπεδο της ΜΟΜΑ. Εγώ θα έλεγα ότι κακώς δεν ρωτούν τους λαθρομετανάστες να τους στήσουν κάπου παραλιακά να είναι κοντά στη θάλασσα. Ωστόσο όμως, κάθε μέρα που συζητάμε, μέχρι που να βρεθεί αυτή η πολύτιμη λύση που λέτε εσείς, μπαίνουν από την Τουρκία στην Ελλάδα εκατοντάδες λαθρομετανάστες. Αυτό είναι ένα χρόνιο τουρκικό παιχνίδι και το ξέρουν οι ανίκανοι δικοί μας κυβερνώντες, οι ανικανότατοι, οι ανεπαρκέστατοι. Το γνωρίζουν αυτό. Αυτό είναι μια πολιτική της Τουρκίας που κρατάει τώρα πάρα πολύ καιρό, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Το τι έκαναν, τίποτα. Αυτή τη στιγμή ακόμα και οι δουλέμποροι, όταν τους πιάνουν να έρχονται, δηλώνουν και αυτοί οι λαθρομετανάστες. Δηλαδή για να πιάσουν τον δουλέμπορο, να τον καταδικάσει κυρίως στο εφετείο Σύρου. Θα πρέπει να τον πιάσεις όταν επιστρέψεις στην Τουρκία. Ακόμα και αυτοί έχουν το κόλπο και οι δικοί μας δεν μπορούν να το κάνουν. Ακούστε, προχθές έγινε σύνοδο κορυφής. Να μιλάμε τώρα στην ουσία. Έγινε σύνοδο κορυφής σε επίπεδο πρωθυπουργών. Λυσοδώσει η Τουρκία να μην αναφερθεί το όνομά της ως Τουρκία στο κείμενο των συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής. Λύσαξε να μην μπει η λέξη Τουρκία. Επειδή μπήκε η λέξη Τουρκία στο κείμενο του συμπεράσματος, δεν ήρθε να τον κάνει. Θεωρούμε εμείς ότι ήταν τεράστια επιτυχία της Συνόδου Κορυφής. Ακούστε και το πανηγυρίζουμε. Τι άλλο πανηγυρίζουμε? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, ότι και καλά δεν είναι δύο χωρών ζήτημα, αλλά είναι, δεν είναι διμερές, αλλά είναι πολυμερές. Δηλαδή οι χώρες εισδοχής όπως είναι η Τουρκία. Έτσι, οι χώρες θα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε για να δούμε τι θα γίνει. Σκεφτείτε, κάθε μέρα η Τουρκία θα στέλνει. Έτσι. Παράλληλα δεν λένε ότι θα αρχίσει η Σόντερς, πώς την είπατε, η Frontex. Να φυλάτει τα σύνορα. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουν και εμείς πανηγυρίζαμε προχτές ότι είχαμε τεράστια επιτυχία. Α. Τώρα, τι προτείνουμε? Θα πάμε στις προτάσεις. Είναι όμως αλήθεια ότι πρέπει κύριο Βαλιανάτο, να ακούσω και τον κύριο Βαλιανάτο. Ναι, σίγουρα. Να ακούσω και τον κύριο Βαλιανάτο για να περάσουμε μετά σε ένα θέμα. Σας παρακαλώ πολύ. Έπεσε ένα θέμα που θα ήθελα να το θέσω. Αυτό που είπατε ως προσωπικότητα που ενδιαφέρεστε και ότι πρέπει να γίνει αυτό. Πάρτε, σας παρακαλώ, σαν πρώην βουλευτής ή και μεθαυριανή βουλευτής, πάρτε ένα τηλέφωνο στην Κίμη της Εύβοιας, όπου λόγω εδαφολογίας η Εύβοια είναι ο χώρος που του δέχεται τους πρώτους από την Τουρκία. Με τα φουσκωτά. Πάρτε, σας παρακαλώ, να ρωτήσετε στο λιμεναρχείο της Κίμης, με μία ακτεωρώ σε ποια κατάσταση είναι, να σας πούνε εκείνοι, εάν έχουν την δύναμη των ανδρών που προϋποθέτει και απαιτεί ο κανονισμός. Μα και η φύλαξη που λένε, θα δείτε ότι από τις 23-24 άντρες που προβλέπονται από τον νόμο υπηρετούν οι μισοί. Πάτε άλλο ένα τηλέφωνο στην Κύπρο. Ένα λεφτό. Παρακαλώ, ένα λεφτό. Κύριε Βαλιανάτο, σας παρακαλώ. Δεν έχουν μιλήσει ακόμη. Δεν έχουν μιλήσει ακόμη. Σαν τι είσαι. Κύριε Βαλιανάτο. Πώς να βαγγίθανε. Αυτό. Τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουμε κάνει σοβαρή δουλειά και έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα σε πάρα πολλούς Έλληνες και σε πάρα πολλούς μετανάστες. Η μετανάστευση, και χαίρομαι, είναι τρίτη εκπομπή και θα ήθελα να προχωρήσουμε και πραγματικά να συζητήσουμε επί της ουσίας. Οι χώρες που ξέραμε στην Ευρώπη και το επίπεδο που ξέραμε θα πρέπει να ξεχαστούν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αδύνατον λόγω της φτώχειας, λόγω των περιβαλλοντικών καταστροφών, λόγω των πολέμων, να μείνουν σε εκείνους τους τόπους. Εγώ δεν δέχομαι τη θεωρία της Τουρκίας, η οποία μας σου στέλνει.
Φυσιολογικά η Τουρκία είναι εκεί που είναι, είναι στο τέλος όλων αυτών των πολέμων και των αναγκών και από κάπου θα έρθουν, δεν θα έρθουν από τη Λιβύη, από την Τουρκία. Έρχονται και από τη Λιβύη. Λοιπόν, λοιπόν, και από τη Λιβύη. Λιγότεροι, πολύ λιγότεροι. Λοιπόν, ας καταλάβουμε δύο-τρία πράγματα. Ένα, χρειάζεται μεταναστευτική πολιτική. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν να έρχονται. Δεν επιτρέπεται να τους στέλνουμε πίσω χωρίς τη θέλησή τους. Έχουμε υπογράψει συμβάσεις γι' αυτό. Υπάρχει διεθνής οργανισμός μετανάστευσης. Και τι θα τους κάνουμε, θα τους βάλουμε. Και θα μιλάμε για 800.000. Θα τους μοιραστούμε με τις άλλες χώρες. Θα υιοθετήσουμε από 2-3. Ή θα τους βοηθήσουμε ή αυτό είναι το θα μας φάνε, φάνε. Κομμάτια και φάνε. Τα εκατομμύρια της Ασίας και της Αφρικής δεν θα κάτσουν σε πολυτελή σύνορα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσουν οι Παλαιστίνοι μέσα στους τοίχους των Ισραηλινών. Ο κόσμος αλλάζει. Θα ενσωματωθούν, θεωρητικά, θα αλλάξουμε κι εμείς, θα γίνουμε άνθρωποι. Θεωρητικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε φρούρια. Αλλάζει. Εμείς θα πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα πολύ απλό. Από το 2005 δεν είναι δυνατόν για κανέναν άνθρωπο να γίνει νόμιμος μετανάστης στην Ελλάδα. Το έχει συλλάβει αυτό η κυβέρνηση. Και λογικό είναι, δεν αντέχει άλλος κύριε Βαγιανάτο. Δεν το εγκεντρίζεις εσείς. Γιατί, καλά σας λέτε, το έχετε, ξέρετε. Πρώτα θα μετρήσω και μετά θα νομοποιήσω. Ως εξής. Ας τους μετρήσει πρώτα. Μπορεί να είναι φτωχοί, μπορεί να είναι ταλαιπωρημένοι, αλλά δεν είναι ηλίθιοι. Πουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Υφίστανται τα πάνδυνα και δείτε τι υφίστανται. Έρχονται εδώ λοιπόν και θέλουν κάπου να δουλέψουν. Εάν δεν τους είχαμε εγκλωβίσει, θα ψάχναν για δουλειά. Αν δεν βρουν δουλειά, που ο κύριος Πουλέρης έχει δίκιο, αν δεν βρουν, θα πηγαίνουν αλλού. Τους έχουμε εγκλωβίσει. Και τους κατηγορούμε κιόλας. Πρόκειται για ένα παράλογο. Ένα λεπτό. Και να τελειώσω, αν θέλει να τελειώσω. Ναι. Αυτά τα στρατόπεδα δεν μπορεί να είναι στρατόπεδα. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να πάρουν χαρτιά και να κυκλοφορήσουν όπως τους αξίζει. Παρακαλώ πάρα πολύ, πριν προχωρήσουμε, θέλω να ακούσουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τηλεφωνική συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Σωσή, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Μετανάστευση. Είναι το κέντρο που συντονίζει τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σαν τον κύριο Φερναντέζ είναι ο ίδιος. Παρόμοιος. Με τα 21 εκατομμύρια ευρώ.